Τώρα, κύριε Κροκίδη, όσο οδεύουμε προς το χειμώνα, να αναμένουμε χειρότερη κατάσταση από αυτή που βιώνουμε ήδη. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ο χειμώνας είναι ήδη εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς το φέρνει η μοίρα. Και σήμερα μιλάμε. Είχα μιλήσει και πριν 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Είμαι στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Πραγματικά, στην βραχία που έχουμε φτιάξει εδώ και μήνες για τον κορονοϊό, το πρωί έχουμε εξετάσει δεκάδες εμπείρητα νοσήματα. Συμπολίτες μας ακούσατε το μεσημέρι τα νούμερα που ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου. 96 δείγματα έγινε ανάλυση και αν δεν απατώμε τα 16 είναι θετικά. Θετικά, αν τα ποσοτικοποιήσει βγαίνει ένα 20% θετικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Ήδη 2 συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, σε λίγο, αν δεν έχουν ξεκινήσει, θα πάρουν το δρόμο για την Αλεξανδρούπολη. Έχουν βγει θετικοί, έχει γίνει συνεννόηση από τους εφημερεύοντες και τους αρμόδιους, προκειμένου με ασθενοφόρο, με όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Που σημαίνει αυτό ότι έχουν βαριά συμπτώματα. Όχι, όχι, δεν έχουν βαριά συμπτώματα, αλλά έτσι προβλέπεται. Έχει γίνει συνεννόηση. Και εδώ είναι το ερώτημα. Θα συνεχίσουν τα περιστατικά της Καβάλας να πηγαίνουν σε Αλεξανδρούπολη ή ενδεχομένως σε άλλο νομό? Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Στις περασμένες μέρες ο διοικητής υγειονομικής περιφέρειας επικοινώνησε με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και του έδωσε τις οδηγίες να ετοιμαζόμαστε και στην Καβάλα για να νοσηλεύουμε και εδώ, να νοσηλεύουμε και εδώ τα κρούσματα στα οποία θα βγαίνουν θετικά. Μπορεί το νοσοκομείο της Καβάλας να το καταφέρει αυτό, κύριε Κροκίδη? Θα σας απαντήσω. Την περασμένη Τρίτη έγινε μια σύσκεψη, μια συνάντηση των διευθυντών των 2 παθολογικών και των 2 πνευμονολογικών κλινικών με τον διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας, τον διοικητή και τον αναπληρωτή διοικητή, και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν τις επόμενες μέρες. Μια από αυτές τις αποφάσεις είναι ότι στον χώρο στον οποίο λειτουργούσε πριν από αρκετές εβδομάδες για τα ύποπτα κρούσματα, ενδεχομένως θα νοσηλεύουμε τα πλέον θετικά κρούσματα. Είναι κάτι το οποίο δεν ευχαριστεί το ιατρικό αλλά και γενικά το προσωπικό του νοσοκομείου. Βέβαια θα μου πείτε, κύριε Κροκίδη, είναι ώρα για να μιλάμε με αυτόν τον τόνο, μας ευχαριστεί όταν εδώ καίγεται το πελεκούδι κατά το κοινό λεγόμενο? Άρα αυτό, κύριε Κροκίδη, είναι προγραμματισμένο για να γίνει, δηλαδή? Και η δικιά μου άποψη είναι ότι αύριο κιόλας πρέπει να έχουμε αυτόν τον χώρο έτοιμο, με νοσηλευτικό προσωπικό κατάλληλο, σε αριθμό, σε εμπειρία, σε διάθεση για να ρηχτεί στη μάχη, γιατί είναι μια πραγματική μάχη. Και θα πάρθουν και οι αποφάσεις ποιοι συνάδελφοι θα είναι υπεύθυνοι για την νοσηλεία και για την θεραπεία των συγκεκριμένων συμπατριωτών μας και συμπολιτών μας. Άρα είναι μια εξέλιξη η οποία δεν μας ξαφνιάζει, γιατί είναι κάτι που το περιμέναμε. Όταν ένα νοσοκομείο, γιατί είπατε το νοσοκομείο είναι έτοιμο, το νοσοκομείο Αλίμων, το νοσοκομείο της Καβάλας, είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο το οποίο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αν το ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, μπορεί να κάνει ακόμη περισσότερα. Όταν έχει ένα νοσοκομείο αναφοράς στην Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια, που είναι της Δυτικής Μακεδονίας, είναι το νοσοκομείο της Πτολεμαΐδος, ένα νοσοκομείο που αυτή τη στιγμή δεν έχω στο μυαλό μου πόσα κρεβάτια έχει, αλλά σίγουρα έχει τα μισά και ακόμη μπορεί λιγότερα. Mm-hmm. Είναι ένα νοσοκομείο αναφοράς. Έχει νοσηλεύσει από την αρχή της πανδημίας αρκετά περιστατικά, νομίζω ακόμη και στη μονάδα εντατικής θεραπείας του. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα μικρότερα νοσοκομεία φέρνουν εις πέρας ένα δύσκολο έργο, όπως είναι αυτό της νοσηλείας και περίθαλψης πασχόντων από τη λίμωξη COVID-19, γιατί όχι το νοσοκομείο της Καβάλας? Μάλιστα. Κύριε Κροκίδη, βέβαια, αυτό θα έχει επιπτώσεις όσον αφορά την λειτουργία άλλων κλινικών. Άλλωστε, εδώ να θυμίσω, είχαμε μιλήσει τη μέρα που ανακοινώθηκε ο υγειονομικός χάρτης, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Εάν ανατρέξει κανείς τον υγειονομικό χάρτη, εκεί περιγράφεται για κάθε δραστηριότητα, ανάλογα με το επίπεδο 1, 2, 3, 4, τι ισχύει. Και εκεί για τα νοσοκομεία, στο επίπεδο που είμαστε εμείς πλέον, το επίπεδο 3, και ήδη ισχύει ένας περιορισμός και των χειρουργικών επιβάσεων,
καταλαβαίνετε ότι αυτό, εάν ισχύσει και γίνουμε νοσοκομεία αναφοράς, καταλαβαίνετε ότι θα είναι, δεν θα είναι ευχάριστο για τους συμπολίτες μας, τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι έχουν δηλωθεί στη λίστα χειρουργείου και περιμένουν ενδεχομένως τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες να χειρουργηθούν. Μάλιστα. Βλέπετε όμως ότι αυτή τη στιγμή όχι μόνο η περιοχή μας, όχι μόνο η Ελλάδα μας, όχι μόνο η Ευρώπη μας, η παγκόσμια κοινωνία βάλεται από τον κοροναϊό, περνάμε όλοι δύσκολες ώρες και καταλαβαίνετε ότι αυτό οδηγεί σε αλλαγές και στην καθημερινότητά μας και ενδεχομένως μια καθημερινότητα που θα αλλάξει μπορεί να είναι, όπως είπα και προηγουμένως, ακόμη και ένα γενικό lockdown, παρότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρέπει να αποφευθεί αυτό. Το αρνούνται. Το αρνούνται εδώ και μήνες και θα πηγαίναμε μόνο σε τοπικά lockdown. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κροκίδη, για μία ακόμη να φορά. Να τελειώσω, κυρία Χατζηδόρα, επιτρέψτε μου να πω δέκα δεύτερα να πω ότι δυστυχώς αυξάνονται καθημερινά και τα κρούσματα σε υγειονομικούς. Είναι κάτι το οποίο το λέω και εμείς βέβαια είμαστε μια ομάδα εργαζομένων, γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, όλοι δουλεύουμε στα νοσοκομεία, δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό, αλλά καταλαβαίνετε και εμείς κινδυνεύουμε και είναι κάτι που ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει αναφέρει. Ένα στα 7 κρούσματα παγκόσμια είναι υγειονομικός. Υπάρχουν περιοχές που τα κρούσματα στους υγειονομικούς φτάνουν και το 35%. Mm-hmm. Θέλω να τα καταγράψω, να μας ακούσει και η καβαλιώτικη κοινωνία και όχι μόνο, γιατί εδώ που ζούμε και ξημεροβραδιαζόμαστε, εδώ εγκυμονεί και ο κίνδυνος σε κάθε έναν ασθενή που εξετάζουμε, παρότι παίρνουμε τα μέτρα ακριβώς να φθούμε σε επαφή, να έχουμε ένα ραντεβού με τον κοροναϊό. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Κροκίδη. Καλή συνέχεια.